Έτσι, έτσι, Νίκο Μοσχοβίτη, έτσι. Γεια σας, καλή φίλη. Χαιρετώ τον συνάδελφο, τον εξαιρετικό. Δεν το έχω ξανακούσει. Καινούριο, καινούριο βασικά. Ναι. Το ανακάλυψα κι εγώ. Ποιος το λέει? Ο Γιώργος του Λούμης, ο φίλος μας που είχαμε με τα... Που έχει πει το ντεπών Παναντόλ Μπουσκοπάν και δεν συμμαζεύεται. Ναι, και όλο το... Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Δημητριάκοπουλου, βέβαια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Τι γίνεται, Νίκο? Πριν 4 χρόνια βγήκε αυτό το τραγούδι, αλλά πάντα κάθε καλοκαίρι. Και πώς δεν έχει τύχει να τα ακούσουμε κάπου εμείς? Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μάλιστα. Τι γίνεται, φίλε? Τέλος πάντων. Φίλε, πολύ καλά. Βρέχει, φυσάει εκεί πέρα, τι γίνεται? Όχι, όχι, όχι. Όχι ακόμα. Πού, στο στούντιο εδώ που είμαστε? Στο στούντιο που είμαστε, φίλε. Σωστό, ναι. Δεν είμαστε στούντιο, φίλε. Δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Ακούγομαι δυναμικά, γιατί με βλέπω λίγο κόκκινο. Όχι, πάει σε πάρα πολύ καλά, ναι. Α, ναι. Είσαι πάρα πολύ καλά. Okay. Νομίζω ότι είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Όπως φαντάζομαι, σε πολύ καλή κατάσταση θα είναι και ο πρώτος φίλος που θα πάρουμε για τη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα σας. Ναι. Γεια σας, κύριε Νεκτάριε. Καλά εσείς? Επειδή μάθατε τελικά ότι δεν θα πάει την τρίτη ο Μητσοτάκης. Βέβαια, έχουν γίνει 5 πλημμύρες, 6η δεν θα το άντεχε ούτε ο Θεός, ρε παιδιά. Έχει έρθει προς τα δω. Παιδιά, ήταν να έρθει την Τρίτη, τώρα στις 23 του μηνός. Εν τω μεταξύ, από τότε που εκλέχθηκε ως πρωθυπουργός, έχουν γίνει 5 πλημμύρες στη Χαλκιδική. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει αυτός όμως, Νεκτάρια. Παιδιά, τον έχεις πάρει λίγο με κακόματι, τον πρωθυπουργό μας. 5 πλημμύρες σε λιγότερο από ένα χρόνο δεν έχουν ξαναγίνει με κανέναν. Αυτός έχει ξεπεράσει και τον πατέρα του. Πώς θα τον έχουν πάρει με κακόματι? Παιδιά, πάει Νοέμβριο στην Κίνα, ο κορονοϊός στα πικ στην Κίνα. Και να σου πω όμως λίγο κάτι, Νεκτάριε. Ναι. Μακάρι να ήταν μόνο πλημμύρες μετά. Γιατί από ό,τι είδαμε, από ό,τι ακολούθησε, μακάρι να μέναμε στις πλημμύρες. Πήγε Κίνα, κορονοϊός. Πήγε Αμερική, ο πρώτος ηγέτης που επισκέφθηκε την Αμερική το 2020, γίνανε οι διαδηλώσεις. Εντάξει, τι άλλο θέλετε, θέλετε και άλλα πράγματα? Πήγε στη Σαντορίνη. Εντάξει, τι, θα έχουμε και έκρηξη φεστίου. Ήδη έχουν γίνει 2 φέτος. Αλλά ευτυχώς είναι χαμηλές. Ήταν χαμηλές. Γιατί αν γίνει 6 Ρίχτερ, η Ελλάδα φτάνει ως την Κρήτη. Από εκεί και πέρα σήμερα είναι ενθαρρυντικά τα νέα και όπως είπαμε ότι πρέπει να ακούμε όλοι τον Ιωαννίδη, ο οποίος επιβεβαιώνεται, γιατί βάσει των στοιχείων του Ιωαννίδη είναι αυτό που είπε ότι θα επηρεαστεί το 2% του πληθυσμού από τον κορονοϊό συνολικά και ήδη τα τεστ είναι, τα αποτελέσματα που βγαίνουν από τα τεστ συγκρίνουν στο 1,9 με 2%. Mm-hmm. Οπότε στα 10 εκατομμύρια υπολογίστε πόσο είναι το 2%. Είναι 200.000. Είναι. Άρα έπεσε μέσα ο Ιωαννίδης που τον κοροϊδεύαν πολύ από εδώ. 100%. Έτσι, μπράβο. Άρα η στατιστική, όποιος έχει μελετήσει τη στατιστική, εντάξει, είναι πολύ σπάνιο να κάνει. Νεκτάρια, αυτό που δεν έχω καταλάβει εγώ και θέλω να με βοηθήσεις. Και το διαβάζω κιόλας σε διάφορα έτσι άρθρα και δεν συμμαζεύεται. Είναι το γιατί μετράμε με βάση το εκατομμύριο. Ναι, γενικά. Απορία, δεν ξέρω. Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί, αυτό. Ναι, εγώ θα σας πω κάτι. Ναι. Για να δείτε πόσο μπορούν να επηρεάσουν οποιοςδήποτε, δηλαδή τα μέσα κτλ. Ή αυτό που έλεγε ο Γκέμπελς, πες, στο τέλος κάτι θα μείνει. Λένε η Αμερική έχει τόσα κρούσματα, τόσα εκατομμύρια, ότι έχει ξεπεράσει τον 1 εκατομμύριο στα κρούσματα, σωστά? Ναι. Θα το δείτε, σε οποιαδήποτε μελέτη. Mm-hmm. Αν πάτε όμως, όπως σας είπα και άλλη μια φορά, αν πάτε όμως και δείτε σύμφωνα με το εκατομμύριο, όπως έκανε στην ερώτηση, η Αμερική είναι στην 27η θέση. Ναι, οκ. Okay. Το ποσοστό θέλουμε να δούμε, αλλά γιατί έχουμε ως βάση το εκατομμύριο και δεν έχουμε, ξέρω εγώ, τα 1.000 άτομα, τα 100.000 άτομα, τα 5 εκατομμύρια. Καταλαβες. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί συγκεκριμένα το εκατομμύριο. Ναι, το εκατομμύριο θεωρείται, ας πούμε, ο μέσος όρος των κατοίκων κάθε, του κράτους, ας πούμε. Εντάξει, θα μου πείτε, υπάρχουν και κράτη πολύ μικρά και υπάρχουν και κράτη τεράστια. Γι' αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή, okay. Οι Αμερικάνοι έχουν 1 εκατομμύριο και κρούσματα στα 280 εκατομμύρια. Άλλοι λένε ότι είναι και 300. Τώρα, όταν ένα κράτος έχει, όπως είπα και εγώ, αν έχει 500.000 ή έχει 300.000 κρούσματα, πού είναι πιο επικίνδυνο? Θέλω να με πεις. Ας πούμε ένα κράτος που έχει 500.000 και έχει 50.000 κρούσματα. Είναι το 10%. Είναι το 10%, ναι. Είναι. Μπράβο. Η Αμερική, ας πούμε ότι έχει, εγώ θα βάλω ότι έχει 280 εκατομμύρια. Το 1 εκατομμύριο και κάτι, πόσο είναι? Μικρό, σε σχέση με το πληθυσμό. Ναι.
Άρα, ποιο επίφοβο ποιο είναι, η Αμερική για το κράτος που έχει 50.000 στα 500.000. Προφανώς και το κράτος που έχει 50.000 στα 500. Ναι. Γι' αυτό, δηλαδή, λένε η Αμερική ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, τα 2 εκατομμύρια. Παιδιά, εντάξει, φυσικά υπάρχουν και χώρες που αποκρύπτουν. Γιατί η Κίνα δεν έχει μόνο τόσα λίγα κρούσματα. Η Κίνα έχει πολύ περισσότερα κρούσματα. Και στη Ρωσία τώρα, μπορεί να ξέρουμε τι γίνεται. Λίγο δύσκολο. Στη Ρωσία, παιδιά, έχουν βγάλει αρκετά κρούσματα, αλλά επειδή οι Ρώσοι. Κοιτάξτε, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι το 2015 τα ακολουθούσε αυτά. Όλες οι πρώην ανατολικές δημοκρατίες, αν και δεν εκφράζουμε, δεν εκφράζει αριστερά ως πολιτική, όλες οι πρώην ανατολικές δημοκρατίες και η Ελλάδα ως το 2015 είχαν υποχρεωτικά τα εμβόλια. Ναι. Ναι. Το εμβόλιο τι σε κάνει. Το εμβόλιο έχει αποδειχτεί ότι κατά μέσο όρο κρατάει τον άνθρωπο 65 χρόνια. Ένα εμβόλιο. Αυτά τα εμβόλια που κάναμε μικροί μας κρατούν κατά μέσο όρο 65 χρόνια. Στις χώρες Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία δεν είναι υποχρεωτικά τα εμβόλια. Οπότε τι γίνεται, δεν έχει και η ισχυρά τη σώματα ο οργανισμός. Και για να δώσω ένα παράδειγμα. Η κόρη της Θεοδωρίου, όταν ήταν στο Λονδίνο, είχε κολλήσει κορονοϊό. Όταν ήρθε εδώ, της έφυγε πολύ γρήγορα. Για ποιο λόγο? Γιατί είχαν δημιουργηθεί τα αντισώματα. Το καταλαβαίνετε? Ναι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα, τα 10 σήμερα είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός. Τα 4 είναι από ταξίδι έξω. Τα 2 είναι από Ξάνθη, τα 4 είναι από Ροδόπη. Τώρα έχουμε η χθεσινή απάντηση φυσικά για τον προπονητή που ήταν και στο Εγάλαιο, ο γνωστός Λευτέρ. Ήταν ο Κιουτσούκ, που σημαίνει μικρός. Κιουτσούκ Αντιμάρτης. Ναι. Και τώρα θα βάλω σήμερα ένα από τα... Εν τω μεταξύ, σήμερα έχουμε φτάσει την 98η ημέρα, έστω και με κάποια μορφή καραντίνας. Συμπληρώνουμε 14 εβδομάδες. Και την Κυριακή, που είναι και η μέρα του πατέρα, συμπληρώνουμε τις 100 ημέρες. Και θέλω να βάλω ένα μικρό κουιζάκι. Που θα είναι το πρώτο. Βεβαίως. Και να κλείσουμε με αυτό, Νεκτάρια, γιατί περιμένει λαός. Ναι. Το τελευταίο θα είναι την Τρίτη, που είναι 100 μέρες από τότε που πήρα πρώτη φορά τηλέφωνο στην εκπομπή σας. Ναι. Ποιος ήταν πρόεδρος την Παρτιζάν Βελιγραδίου, ο οποίος όταν διασπάστη η Ιουγκοσλαβία δεν ήταν πρόεδρος της Σερβίας? Μήπως δεν καταλάβατε την ερώτηση, δεν ξανακάνω. Ξανά δεν ήθελα κι εγώ. Ναι, λοιπόν, Παρτιζάν Βελιγραδίου. Ναι. Την ξέρετε την ομάδα? Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κάποια στιγμή είχε κάποιον πρόεδρο. Ναι. Ο οποίος όμως πρόεδρος, σήμερα Παρτιζάν Βελιγραδίου, ανήκει στη Σερβία. Σωστά. Σωστά. Ναι. Ναι. Τότε ανήκει στη Ιουγκοσλαβία. Ποιος ήταν πρόεδρος, ο οποίος μετά έγινε πρόεδρος κάποιας άλλης χώρας πλην της Σερβίας. Της πρώην Ιουγκοσλαβίας πλην της Σερβίας. Ποιος ήταν αυτός? Είναι για πολύ ψαγμένος, τον ξέρετε, είναι δύσκολο. Ανταγωνίστησε, φυσικά δεν είναι Σέρβος, να σας το πω αυτό. Και ήταν συμπατριώτης του Τίτο. Όποιος ξέρει τι ήταν ο Τίτο, θα το βρει. Καλή σας εβδομάδα, Νεκτάρη. Να σε καλά. Γεια σου, Νεκτάρη. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, Νίκο. Έλα, Κλεωμένη, τι γίνεται? Μόνο Νίκο. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου και άλλο, και στον άλλο τον Νίκο. Άντε, ρε φίλε μου, άντε. Λοιπόν, πιάσατε την κουβέντα για τον ιό. Είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτό το θέμα, τη στιγμή που έχουμε ποδόσφαιρο τώρα. Ναι. Και έχουμε μπροστά μας και δύο παιχνίδια με την Κούλα. Ναι. Την οποία ούτε τη βλέπω καν. Δεν τη βλέπω. Δεν τη βλέπω καθόλου την Κούλα. Μέσα στο Χαριλάο θα φάει 5 γκολ η Κούλα. 5 γκολ η Κούλα. Βέβαια. Και από ό,τι ξέρω και χωρίς το Βράνιες θα έρθει, γιατί έφυγε ο Βράνιες. Τώρα θα παίξει ο Σβάρνας, θα παίξει ο Οικονόμου. Μην ανοίγεσαι, ρε Κλεωμένη, μην ανοίγεσαι. 5 γκολ. Πες για κανένα Σβάρνα, κανένα τρόπες. 5 γκολ τώρα είπαμε. Κάνε time να παίξουμε. Πες λίγο, ποιος Σβάρνας και τέτοια. Ναι, τι είναι αυτός τώρα, Σβάρνας και ο άλλος Οικονόμου. Έτσι, μπράβο. Θα παίξει και δίπλα θα είναι ο Τσιγκρίνσκι. Καλά, Τσιγκρίνσκι μέχρι τότε μπορεί να τραυματιστεί κιόλας. Αυτός φυσάει αέρας και τραυματίζεται. Απίστευτο, 0-1 με τον Τσιγκρίνσκι, ΑΕΚ. Στην κόντρα του αγώνα, θα λέει ένας φίλος, Τετάρτο βράδυ. Τώρα για αύριο είναι το παιχνίδι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, το οποίο αυτοί το θέλουν, λέει, για να βγουν δεύτεροι. Ο Άρης δεν θα πρέπει όμως να πάει και αδιάφορος, ούτε να κρατήσει τίποτα δυνάμεις και τέτοια, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει. Σωστός, Εκλεωμένη, έτσι, μπράβο, να βγουν άλλοι δεύτεροι. Μαζί σου. Λοιπόν,
δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αυτοί μπορεί να έχουν, γιατί ακούω ποιότητα έχουν, τον Βάγια, τον Αυτόναν, αλλά και ο Άρης έχει ποιότητα. Το θέμα είναι η διαιτησία για μένα. Μήπως σφυρίξει κανένα σύμβα. Ποιος είναι ο διαιτητής? Παπαπέτρου. Παπαπέτρου, μάλιστα. Δεν ξέρω, μήπως βγει και αυτός κανένας δεύτερος, κανένας Ευαγγέλου ή κανένας Καραντώνης. Ο Άρης έπρεπε να κερδίσει την ΑΕΚ σε όλα τα παιχνίδια φέτος που έπαιξε και στο πρωτάθλημα μέσα έξω. Αυτά που έχασε τα έχασε, λέω, διαιτησίας, αποκλειστικά και μόνο λέω διαιτησίας. Ήταν ανώτερος και σε όλα τα παιχνίδια. Αλήθεια είναι αυτό. Και εδώ στο βέβαια. Εδώ το 0-1 στο Χαριλάο που έγινε, έπρεπε να λήξει, έπρεπε να φάει 8 γκολ η ΑΕΚ, να πούμε. Καλά, και έπρεπε έλα, να φάει και 5 γκολ. Μην κάνεις αυτές τις υπερβολές, ώρες, δηλαδή πραγματικά με εκνευρίζεις και ξέρεις ότι σε αγαπάω, μην κάνεις αυτές τις υπερβολές. Τι 8-0 ρε κλεωμένη τώρα. Τι 8-0. Καλά, άμα βάζεις τις ευκαιρίες που είχε, κάθε φάση για γκολ. Ναι, όλες οι φάσεις για γκολ. Έλα, κλεωμένη τώρα. Εντάξει, είπαμε και εμείς αγαπάμε την ομάδα, αλλά δεν κάνουμε και έτσι. Δεν έπρεπε να βγουν τρεις παίκτες με κόκκινες. Ο Βράνιας έπρεπε να βγει με κόκκινη, ναι, έπρεπε. Μα τι σε λέω τώρα. Δεν είναι, η ΑΕΚ δεν είναι ρε, τώρα τα βρασνά, είπαμε, εντάξει. Ρε, τι είναι τα βρασνά τώρα, η ομάδα έχει τώρα η ΑΕΚ, σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν είναι η ομάδα εδώ τώρα. Μια αυτός πρέπει να είσαι εσύ, στοβαρός πρέπει να είσαι εσύ. Ναι. Να ενώ εσύ, περίμενε λίγο, ενώ εσύ φωτιές βγάζεις. Άσε με κλειωμένη τώρα. Φυσικά, μα τα παιχνίδια τα έχασε ο Άρης, λέω, διαιτησίας για τα πιο πολλά. Δύο παιχνίδια έχεις στα play-off και θα δεις ένα μέτριος μέχρι κακός τώρα, άστο. Εδώ θα τα λέμε όλα. Σε ποιο παιχνίδι ήταν μέτριος ως κακός? Και με τον Ολυμπιακό. Όχι, απλά με την ΑΕΚ, καλά, εντάξει, εγώ σου λέω για το δείγμα που έχουμε τώρα, άστα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Απλά με τον Ολυμπιακό, αναλογικά με τον αντίπαλο ήταν καλύτερη εικόνα του. Με τον Ολυμπιακό, μπορούσε να καθίσει οπουδήποτε. Γιατί δες, τις πιο πολλές φάσεις, μέσα στο Καραϊσκάκι, δηλαδή πόσες φάσεις θα κάνεις. Έκανες φάσεις, ναι, και ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ούτε μέχρι το 25. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ναι, σε λέω ότι μέσα στον Ολυμπιακό, οι ομάδες που πηγαίνουν μέσα στον Ολυμπιακό, πόσες φάσεις κάνουν. Ας περάσει το αυριανό και θα δούμε θα γίνει Τετάρτη. Βήμα-βήμα. Ναι, Τετάρτη εγώ είμαι αισιόδοξος, βέβαια κακός που βγήκε αυτό να μην υπάρχει κόσμος, έπρεπε να υπάρχει κόσμος. Τι θα πει τώρα να μην γίνει το μάτς τώρα το κυπέλλου με κόσμος και μετά από μια εβδομάδα να έχουμε κόσμο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με τον κόσμο εντάξει ήταν σίγουρο το δεύτερο, η πρόκριση, αλλά ο κόσμος δεν παίζει μπάλα. Οι παίκτες πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι. Εγώ είμαι αισιόδοξος, βέβαια πιστεύω ότι θα τα δώσουν όλα την Τετάρτη. Και η πρόκληση δεν ξεφύγει. Είναι δηλαδή τελειωμένο το πράγμα. Μακάρι. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, κλεωμένη μου, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Το χαρακτήριζα με τριοπαθή το κλεωμένη, έτσι. Ναι, είναι πολύ. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα, τι κάνετε? Α, κύριε Αντώνη, τι κάνετε? Δεν πελάτε, δεν έρχεται να μιλήσουμε λίγο. Πάει και κανένα πελάτη. Ψυχή. Τίποτα. Χαλκιδική. Το ξέρω, Αντώνη, όλοι οι Χαλκιδικοί πήγανε, όντως. Άσε ρε Νίκο, ψεύτη, άσε τώρα. Ακούγονται, υπάρχουν άνθρωποι που ακούγονται στο ραδιόφωνο, ρε φίλε, και νομίζω ότι είναι κάπου στη Χαλκιδική, αλλά εντάξει, τώρα... Έτσι, έλα ρε, τα έχουμε φτιάξει τα συστήματά μας. Είμαστε πολύ δυναμικοί. Αντώνη, να διαβάσω την ώρα που είσαι στον αέρα κάτι που διάβαζα πριν και να μου πεις θα συμφωνήσει ή όχι. Ναι, ναι. Εσείς κύριοι της ΕΠΟ, κύριοι που διοικείτε τόσα χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο, κόκκινων, ασπρόμαυρων, πράσινων και κυτρινόμαυρων συμφερόντων, προκαλείτε και οπλίζετε την αγανάκτηση του ποδοσφαιρικού κοινού, όλων των ομάδων και ειδικά στην προκειμένη περίπτωση του Άρη. Συμφωνείς με αυτή την παράγραφο? Με αφορμή... Βεβαίως, μέχρι στιγμής μέχρι το κόμμα. Διότι για μένα, πολύ καλός αυτός που το λέω. Για μένα, γιατί δεν θέλω να το φέρω πολύ έτσι εξοργιστικά, εξυγίανση υπάρχει, δεν μόνο για τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ όταν παίζουν με ξένους διαιτητές μόνοι τους, άντε και παίζει, γιατί είναι ΠΑΟ Ολυμπιακός, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, ΠΑΟ Αθηναϊκός. Αυτοί είναι οι ξένοι διαιτητές. Εμείς δεν έχουμε ξένοι διαιτητές. Εμείς έχουμε τον Μανούχο, τον Βαρούχα, τον Κουκουλάκη και δεν ξέρω ποιους άλλους. Συνεχίζω. Περιμένω από έναν ωραία. Εσείς θα είστε υπεύθυνοι για μια πιθανή παρουσία χιλιάδων οπαδών έξω από τα γήπεδα, κόντρα στα υγειονομικά πρέπει των ημερών. Μάλλον όμως, προτιμάτε εκατοντάδες σε μισό μέτρο απόσταση, παρά 8.000 σε μια νορμάλ απόσταση κερκίδας των γηπέδων. Γράφει ο Άγγελος. Μπράβο, ρε Άγγελε, ωραία τα λες. Ο Άγγελος τα λέει, και τα λέει, ο κύριος Παπαδόπουλος τα λέει. Είναι ένα άρθρο με τίτλο Ουγκάγκα Μπούμ,
Τρεις τελίτσες. Α, Κυριακόπουλος. Ωραία τα γράφεις. Ωραία τα γράφεις. allaboutars.com. Ναι. Ωραία τα γράφεις. Πιστεύω ότι τα λέει και πολύ ήρεμα. Ήρεμα. Δηλαδή δεν βγάζει αγανάκτηση που θα ήθελα. Ήθελε λίγο παραπάνω αγανάκτηση το πέρα. Κύριε Μαδόπουλε, δηλαδή. Πιστεύω το πέρα. Πολύ light. Πάρα πολύ light. Πάρα πολύ light. Μάλιστα. Δηλαδή θα μπορούσε να γράψει, ας πούμε, για ποιο λόγο παρακαλάμε εμείς να μας φτιάξει ένα σχέδιο από την εξηγιαντική ΕΠΟ κύριου Γραμμένου. Του Αριανού. Αριανός. Το σκοπίδι, ξέρεις πόσο Αριανούς έχουμε τέτοιους εμείς. Κατάρα της ομάδας. Αριανούς. Που βγαίνουν στα Facebook και δεξιά και αριστερά και γράφουν για σημαίνω άργυρες για πράγματα και γυρίζει το μυαλό ανάποδα. Έναν παοξύ δεν έχω ακούσει να λέει την ομάδα του σημαίνει. Μια φορά να ακούσω έναν παοξύ να λέει την ομάδα του σημαίνει ότι πήγε και στήθηκε κάπου και υπάρχουν Αριανοί. Πάντω εμείς, ναι ρε, και εμείς Αριανοί είμαστε και εμείς, και εμείς Αριανοί είμαστε. Και με την πρώτη που θα κάνει πάντα μια στραβή, πάλι στηθήκανε γράφει ο άλλος. Και τώρα τι είμαι, δεν σου λέει, Άρης είμαι. Κάμε είσαι εσύ Άρης, και λέγω τι να είμαι ρε γάμι. Ξέρω και εγώ ρε. Το χθεσινό κουίζ το βρήκατε. Για ποιο απ' όλα. Για τον προπονητή που έχει παίξει σαν ποδοσφαιριστής, Βαλκάνιος, την Κλαουσούρα και θα περνούσε. Όχι, όχι, για πες, αποκάλυψε το. Που είπα Ήλια ρε, Ήλια είπα. Ήλια ποιος? Ήλια Πέτκοβιτς. Άντε ρε, αν είναι σωστά. Είχε πάει και εκεί. Μεγάλος Πέτκοβιτς ρε. Βέβαια ρε, φίλε, είναι ίσως ο μοναδικός Βαλκάνης που έχει πάει εκεί πέρα. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να πας, έτσι. Δηλαδή αν βαθμιστείτε εκεί πάει ο Τρεζεγκέ, ο Ντανιέλ Ρώση, τώρα που είναι στις Μόκα Τζούνιορς. Ω, για πολύ, αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν πάνω από 5-6 που έχουν πάει από την Ευρώπη, έτσι. Ναι. Εκεί, θα παίξουν εκεί. Γιατί είναι δύσκολο και δεν είχε και λεπτά κάποτε για να πας. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, περιμένω να δώσετε λίγο παραπάνω ότι... για το όλο θέμα. Άντε, live, κάτι λίγε, άλλο. Άντε. Κύριε Μοσχοβίτη, παρακαλώ. Εσείς συμφωνούσατε με την άποψη του κυρίου Γκαγκάτσε ότι επειδή το πρώτο παιχνίδι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στα play-off έβγαινε χωρίς κόσμο, ότι πρέπει να γίνει και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το play-off το δεύτερο γύρο χωρίς κόσμο? Ό,τι λέει ο Μάικς είμαι μαζί του. Και στο το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που έγινε με κόσμο, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο κύπελο με τι πρέπει να γίνει? Δεν πληρούνται οι υγειονομικοί κανόνες. Τι να κάνουμε ρε φίλε, πιστεύω. Ρε εσείς, εκτός ότι είστε, το φιλαράκι με τον Τίγρη, τον Μελισανίδη, είστε και με τον άλλο ρε φίλε, τον Ολυμπιονίκη. Ωπω ρε φίλε, τι κολοτούμπα είναι. Καλό Σαββατοκύριακο κύριε. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Αντώνη. Τι ρε Νίκο, άδικο είχα, καλά δεν απάντησα. Βέβαια δεν πληρούνται πραγματικά, ενώ μετά από τρεις μέρες θα πληρούνται. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να αποφασίσουν οι αρμόδιοι υγειονομικοί φορείς. Θετική κυβέρνηση λέει. Μια χαρά το βλέπω. Θετική, δεν αποφάσισε. Α, καλά, ναι. Άσερε τώρα. Άλλα μέτρα. Δεν θέλει να προλαβαίνουν να λυθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άλλα μέτρα. Ναι. Είναι καθοριστικό. Ναι. Για τη λήψη άλλα, των μέτρα και άλλα. Ναι. Δεν τα λέω εγώ. Μεταφέρω το τι λέγεται έτσι. Ναι. Το φαντάζομαι. Δεν είναι θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Πήγε 59, σε λίγο θα πάμε στο break, σε κανένα λεπτό. Έχει πολύ ψωμί αυτό το τελευταίο διήμερο της εβδομάδας. Και χθες και σήμερα, όχι Λίγκα, όχι ΕΠΟ. Κάτσε να έρθει η επόμενη. Να σου πω εγώ τι θα γίνει. Ψωμί. Έχει πολύ πράγμα. Την επόμενη ρευστότητα έχει ψωμί με παιχνίδια. Το καλό το ψωμάκι αυτό που αγαπάει τη Super League είναι αυτό. Το χθεσινό και το σημερινό. Μπουτσικάρη, τι έγινε, Νίκο, δεν βγήκε ο Άλεξ ο Κούγιας. Μπουτσικάρη λέει όμως ότι. Τέτοιο, πώς το λένε. Θα κάνει ρελάνς, λοιπόν, να έχουμε πάλι εκλογές και τέτοια πρόταση μορφής. Αφού θέλαμε να πάρουν αναβολή αυτές τις εκλογές, τώρα θα θέλουμε κι άλλες. Με μπερδεύετε λίγο. Τι να σου πω, φίλε. Προχθές δεν ζητήσαμε να μην γίνουν οι. Για τις εκλογές Λίγκας. Να γίνουν αναβολή. Για τη Λίγκα λέμε, ρε. Ναι, αγόρι μου, ναι. Αυτό λέω. Ναι. Και στη Λίγκα δεν ζήτησε αναβολή ο Ολυμπιακός. Και τώρα ο Κούγιας λέει θα. Μπορεί να έχουμε εκλογές λίγο πάλι μετά. Δεν νομίζω να έχουμε τώρα, εντάξει. Περίεργο, γιατί φαινόταν. Λοιπόν, εδώ τώρα. Λοιπόν, ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης. Έλα, γόρι μου, έλα, αυτό περίμενα, έλα. Λοιπόν, περίμενε. Κόβω χαλιά, κόβω τα πάντα. Λοιπόν, όλα. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρεος. Οι μάσκες έπεσαν σήμερα και αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές προθέσεις της ΕΠΟ και του Προέδρου της Ευάγγελου Γραμμένου. Σήμερα η ΕΠΟ της εξυγίανσης σε εισαγωγικά
κατέλησε κάθε έννοια ισονομίας και δημοκρατίας με την απόφασή της να διεξαχθεί χωρίς κόσμο αγώνας ρεβάνς του κυπέλου. Πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι η ΕΠΟ και ο βορειοελλαδίτης πρόεδρός της λειτουργούν κατόπιν εντολών που δέχονται από άνωθεν. Οι δικαιολογίες που επικαλούνται είναι αβάσιμες και προσχηματικές από τη στιγμή που ο πρώτος αγώνας με την ΑΕΚ διεξήχθη παρουσία κόσμου, πάει άρεσε απαιτεί, με κεφαλαία κιόλας, και η ρεβάνς να γίνει επίσης όρης. Με κόσμο αυτό είναι το δίκαιο. Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί την προσεχή Τετάρτη, τότε απαιτούμε από την ΕΠΟ να μεταθέσει τη ρεβάνς σε ημέρα που κατά την κρίση της θα μπορεί να επιτραπεί η παρουσία κόσμου. Πολύ ωραία πρόταση αυτή. Ο αγώνας προσεχούς Τετάρτης πρέπει να αναβληθεί εφόσον φυσικά της το επιτρέψουν τα αφεντικά της. Κοροϊδία και ανοχή τέλος. Μέχρι εδώ ήταν, Βαγγέλη, γραμμένες στα μάτα πια να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, σε βλέπει όλη η Ελλάδα. Δεν θα άλλαζα το παραμικρό από αυτή την ανακοίνωση που λέει αλήθειες. Και με αυτές τις αλήθειες θα πάμε και στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Ναι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ωραίο μήνυμα για το Σαββατοκύριακο να πάτε να φάτε ψαράκι όπως πήγε. Τη ρώτησε κανένας αν έφυγε μετά κανένα σοκολατάκι. Σοκολατάκι. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Θα το σκύλω με τον γάτο, θα το σκύλω με τον γκάτο, θα λέγαμε. Μέχρι και τις 7.30 θα πάμε παρέα για άλλα περίπου 20 λεπτά. 2-3-10-287 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές για τον αθλητικό Λίμπερο, τον οποίο ακούτε και στη Χαλκιδική. 100%. Κάποιοι είναι εκεί και τον ακούνε, Νίκο. Γιατί την ακούτε και από τη Χαλκιδική. Εντάξει, λοιπόν, εννοείται. Μας ακούτε και στην Χαλκιδική και στη Δράμα, μέσω Radio Sound 93,8. Δεύτερο, τρίτο πόδι, τριμονικός κόλπος, Καβάλα, Βόρεια Θάσος, κάλυψη μέσω Space 92,2. Έχουμε ήδη τρεις φίλους που περιμένουν. Πάμε να τους πάρουμε. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, καλησπέρα σας. Εσείς, κύριε. Ευχαριστώ για το κύριε. Λοιπόν. Τι έχετε ακολουθήσει. Φορτωμένο. Ορχές Δημούτσουνες. Οπα. Έλα, αγοράκι μου, πάμε. Λοιπόν. Μη γελάς εσύ, ρε, τι γελάς. Χαχαχούκα. Λοιπόν. Καλά σε λέει. Πήρα από τηλέφωνο μόνο και μόνο για την ανακοίνωση που έβγαλε η Παεάρης. Ναι. Και θυμήθηκα μία συνέντευξη που είχε δοθεί πριν από 2-3 μέρες, δηλαδή. Ναι. Βράδυ. Ναι. Στην Era Sport. Ναι. Ήταν ο Δημήτρης Μαλισιώβας με τον Παπα-Νικολάου μαζί, εκπομπή κάνανε. Ναι. Και βγάζει ο Μαλισιώβας τον κύριο Ντάσιο, ο οποίος είναι, προσέξτε, αναπληρωτής ταμείας της ΕΠΣ Αχαΐας. Ναι. Ρωτάνε για τα... τι θα γίνει, ας πούμε, με τις εκλογές της ΕΠΟ. Λέει ξαφνικά, αλλά έχει πάνω συζήτηση, λέει κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι 31 Ιουλίου λέει θα γίνουν εκλογές, αυτό δεν είναι de facto. Και θα τις πάρει η ΑΕΚ. Ποιος θα τις πάρει, λέει η ΑΕΚ. Λέει γιατί δυσαρασχετεί τώρα ο Μαλισιώβας. Mm. Λέει αυτό θα το δούμε. Λέει είναι σίγουρο, λέει 33 συν 2 ψήφους λέει έχει, λέει η ΑΕΚ. Λέει οπότε λέει θα τους πάρει. Ακούει τώρα ο Παπα-Βασιλείου, ο Παπα-Νικολάου, ο Βασίλης. Λέει, συγγνώμη ρε παιδιά, λέει, τι συζητάτε, λέει, τώρα. Ξέρετε, λέει, ότι είναι μοσταθνικό ραδιόφωνο. Τι λέτε τώρα, ότι η ΑΕΚ θα πάρει την ΕΠΟ. Λέει, κύριε Ντάσκα, αυτό είπατε. Ναι, λέει, η ΑΕΚ θα πάρει την ΕΠΟ. Δηλαδή, συζητάμε τώρα ότι μια ομάδα, συγγνώμη λίγο, συζητάμε, λέει, τώρα για μια ομάδα ότι θα ελέγχει την ΕΠΟ. Ο Ντάσκος λίγο... ταρακουνήθηκε για 5-10 δευτερόλεπτα, δεν μίλησε. Μετά λέει, ναι, λέει, δεν το ξέρετε κύριε Παπα-Νικολάου ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Λέει, το τι ξέρουμε εμείς και το τι συζητάμε, λέει, off the record, στα καφενεία και στις παρέες που κάνουμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είναι άλλο Παπα Ευαγγέλιο. Εδώ είμαστε, λέει, εθνικό ραδιόφωνο. Λέτε εδώ, λέει, ότι τελικά, λέει, η ΑΕΚ θα πάρει την ΕΠΟ, δηλαδή η ΕΚΟ που θα ανήκει και η διαιτησία θα ανήκει στην ΑΕΚ. Λίγο λάμψη θύμισε η συζήτηση, καταλαβαίνω, μάλιστα. Λίγο λάμψη θύμισε. Ο συγκεκριμένος βγήκε ως συνεντευξιαζόμενος. Ναι, συνεντευξιαζόμενος. Οκ. Τέλος πάντων, έγινε ένας ασερμάς, να πούμε, τελείωσε το παντερδία αυτό. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, γιατί αυτό έγινε προχθές, βγήκε πάλι, είχε εκπομπή μόνο ο Παπα-Νικολάου. Λέει, παιδιά, λέει, να σας πω λίγο κάτι. Επειδή ταράχθηκα χθες, ναι, με την όλη κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και που επικρατούσε και επικρατεί. Λέει, γιατί είναι Ολυμπιακός ο Παπα-Νικολάου. Απλά έλεγε και
όταν ήταν ας πούμε στα πράγματα ο Ολυμπιακός. Ψάχτηκα λέει να δω λέει τι γίνεται με άλλες ξέρω εγώ τύπου ΕΠΟ. Και πού να πάω λέει, θα πάω εκεί λέει που ήταν η πρώτη ομοσπονδία. Η πρώτη ομοσπονδία που ιδρύθηκε το 1860 είναι της Αγγλίας. Και ψάχτηκα. Λοιπόν, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ξέρετε λέει πως βγαίνει. Δεν το βγάζουν λέει τα κάθε χωριά να πούμε της κάθε πολιτείας ξέρω εγώ της Αγγλίας. Η κυβέρνηση, να το πω η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να το πω έτσι της Αγγλίας, κάνει ένα διαγωνισμό και μέσα από αυτόν βγαίνει ένας ο οποίος έχει σχέση πάνω στον αθλητισμό και γενικότερα σε εταιρείες και το μόνο που κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι να φέρνει χρήματα στο ποδόσφαιρο, όχι λέει στην Premier League, γενικά στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας. Ναι. Να πάρει και ο, ξέρω εγώ, και το Μελισσοχώρι ρε παιδί μου να πούμε, ο Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου να πάρει λεφτά. Κατάλαβες, να πάρει και το Γήθιο λεφτά. Έχουν ένα τέτοιο σύστημα που δεν ελέγχεται με τίποτα. Και εμείς έχουμε τώρα τους εραστέχνες, εγώ το λέω αυτό, έχουμε εραστέχνες να θέλουν να ηγηθούν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο κάθε γκαγκάτσης από το Περιβολάκι, γιατί από εδώ το Λαγκαδά από το Περιβολάκι είναι ο γκαγκάτσης, ναι. Ο κάθε, ξέρω εγώ, σαρής από τη Χίο, ο κάθε τυχάρπαστος, ο οποίος έτυχε να είναι πρόεδρος σε μια εψημή και σε ένα χωριουδάκι της πόλης του, να γίνεται πρόεδρος στην ΕΠΟ και να παίρνει χρήματα. Και να έχετε και να φέρετε. Να του λένε τι να κάνει. Δηλαδή με λίγα λόγια όλοι αυτοί δεν κάνουν τίποτα άλλο, μόνο παίρνουν λεφτά και κάνουν αυτά που τους λένε οι εκάστοτε εργοδότες τους. Γιατί υπάρχουν εργοδότες από πίσω. Δηλαδή αν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα με τις εψημοί, ποια εψημοί ρε, τι σχέση έχουν οι εραστέχνες με το θέλουν οι εραστέχνες να αγηθούν, ναι, στο εραστεχνικό, από γάμα κατηγορία και κάτω. Όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες θα έχουν ένα δικαίωμα τους, ξέρω και εγώ, να σου πω τώρα κάτι. Μια δικιά τους ομοσπονδία. Έλα τώρα που ηγούνται αυτές τώρα, ελεγχόμενες είναι και αυτές από συγκεκριμένους άνθρωπους τώρα, εντάξει, ηγούνται εισαγωγικά. Ναι βρε αγόρι μου, ναι. Τα πάντα έτσι γίνονται στην Ελλάδα, ναι. Αδερφέ. Χαίρο πολύ. Η συνταγή τώρα, τόσα χρόνια ίδια είναι και επιτυχημένη. Αν δεν αλλάξει, ναι. Αν δεν αλλάξει αυτό, δηλαδή να βγει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Υπουργείο Αθλητισμού και να πει κηρύσω, ξέρω εγώ θέλω να βρω ας πούμε να κάνω έναν ναι. Διαγωνισμό και θέλω να βρω ένα team από έναν άνθρωπο ο οποίος να ηγηθεί της ομοσπονδίας, ας είναι και ξένοι. Ας είναι Άγγλοι ρε παιδί που το έχουμε το θέμα αυτό. Ναι. Και θα αμείβονται αδρά ρε φίλε. Να αμείβονται ρε αδερφέ, να πούμε με 2 εκατομμύρια το μήνα. Ναι. Ας αμείβονται. Ας αμείβονται. Και κάτι άλλο... Πες και ένα τελευταίο για να πάμε και στους άλλους. Θα τελειώσει όλα μία και έξω. Ναι. Οι διαιτητές πλέον πρέπει να βγαίνουν από τα τεφά. Τέλος. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Αυτά από μένα. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Μπήκε πιο δυναμικά. Εγώ περίμενα ότι θα. Ναι. Όμω το ρίξε, εντάξει. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Τι γίνεστε. Καλά. Το πάτε καλά σήμερα και χθε βλέπω. Το πάτε καλά. Δεν μου λες. Παραδόπουλε, έλα. Εκστασιασμένος διάβασε την ανακοίνωση της ΠΑΕΑ. Βεβαίως. Βεβαίως. Νομίζω ότι είχε και λίγο... Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Ενθουσιασμένο αλλά, θα το χαρακτήριζε τον συνάδελφο. Όχι ενθουσιασμένο, θυμίζει, πολύ ωραία ανακοίνωση είναι. Η σύνταξη γιατί μου θυμίζει πάλι γραφεία ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν νομίζω φίλε. Αυτό το πράγμα δηλαδή αυτή η ταύτιση πάλι... κοίταξε, κάνει ο Ολυμπιακός αυτό, αγωγές, μηνύσεις, αυτά, βγαίνει από πίσω Άρη. Γιώργο, να το 10 άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο, πρόσεξε με λίγο τώρα κάτι. Στην προκειμένη περίπτωση αποδεικνύεις πόσο εμπαθής είσαι, γιατί δεν σκέφτεσαι σωστά. Ο Άρης θέλει κόσμο με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός τι σχέση έχει?
Εγώ σου λέω. Τι εσύ μου λες. Το κλίμα της ανακοίνωσης. Το κλίμα της ανακοίνωσης, φίλε, είναι για μια ΕΠΟ η οποία έχει χάσει το χαρτί για το θέμα του μπαν. Έχει μεγάλη ευθύνη για το θέμα του μπαν. Και λογικό είναι ο Άρης να έχει αυτή τη στάση απέναντί της. Δεν κατάλαβα. Επειδή δηλαδή εσύ θεωρείς ότι η ΕΠΟ είναι καλή για τους δικούς σου λόγους. Που μην τους αναλύσω τους δικούς σου λόγους. Ποιον? Την ΕΠΟ την αποθέω. Το διαιτητικό της ΕΠΟ. Και στην ουσία τι έκανε η ΕΠΟ? Πήγε να διορθώσει κάτι το οποίο ήταν λάθος. Δεν αποθέωσα κανέναν. Εσύ για τους δικούς σου λόγους. Εσύ για τους δικούς σου λόγους στηρίζεις την ΕΠΟ. Τα προηγούμενα χρόνια όμως την περνούσε στις γενναίες 14. Α, σήμερα Παπαδόπουλο να πω μια κουβέντα, αγόρι μου. Δηλαδή για όνομα. Είπε στην αρχή και απαντάω εγώ. Λέγε. Ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή με λίγα λόγια έτσι πως το πάτε. Στο τέλος θα μας πείτε ότι η ΕΠΟ έβγαλε επίτηδες δελτίο στον Ντομισάη για να δημιουργήσει προβλήματα στον Άρη. Η ΕΠΟ έχει μεγάλη ευθύνη στο θέμα του μπαν. Έχει τεράστια ευθύνη στο θέμα του μπαν. Εγώ πάντως. Αλλά μην πάμε σε αυτό πάλι. Συνεχίζω και βλέπω μια αδιανόητη, απροκάλυπτη ταύτιση Ολυμπιακού Άρη. Αυτή είναι μια λάθος άποψη δική σου, αλλά είναι η άποψή σου και τη σέβομαι. Εντάξει, ο καθένας αντιλαμβάνεται από αυτά που κοίταξε. Τώρα όταν η ανακοίνωση της, η κάθε ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, ναι, μετά το All About Άρης βγαίνει κατευθείαν πρώτα στο 10.gr, λέει πολλά πράγματα. Άρα εσύ είσαι συντονισμένος στο 10.gr και βλέπεις δηλαδή. Κοίταξε, ο καθένας κάνει τους ελέγχους. Εγώ κάποτε έκανα και ένα τηλεφωνικό έλεγχο. Μην επανέλθω πάλι. Άσε με τα παπατζήλικια σου τώρα με τον τηλεφωνικό έλεγχο. Τώρα, άστα, κούφια λόγια, δεν θα λες αυτή την εκπομπή. Άμα θες, δεν είναι κούφια λόγια. Άμα θες να λες κούφια λόγια και να πουλάς τρέλα. Γεγονός, αλλού, όχι εδώ. Είναι γεγονός το οποίο συνέβη αρχές Δεκεμβρίου. Έγινε, φίλε. Ναι. Δεν είναι κούφια λόγια. Καλά, εντάξει. Έτσι. Είναι γεγονός το οποίο συνέβη αρχές Δεκεμβρίου. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Δεν ασχολούμαι άλλο. Δεν το επιδίωξα εκείνο να το μάθω. Ναι. Προέκυψε. Ναι. Προέκυψε από ένα τηλεφώνημα το οποίο πουλήσαμε τρέλα. Έτσι, λοιπόν, τέλος πάντων, μην επανέλθουμε. Ναι, μην επανέλθουμε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αυτή τη στιγμή, για να πάρουμε τα πράγματα όπως είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίκαιο άδικο, το οποίο για μένα πρέπει να αποκατασταθεί. Και μπορεί Μοσοβίτη λίγο να σε εκπλήξω τώρα. Είναι η πρώτη φορά που θα πάρω το μέρος στη συμμαχία Ολυμπιακού Άρη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σας το λέω πραγματικά. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια του κυπέλου πρέπει να γίνουν με. Εντάξει, γεμάτο το γήπεδο δεν γίνεται λόγω κορονοϊού, τέλος πάντων. Αλλά πρέπει να γίνουν με κόσμο, γιατί πολύ απλά τα πρώτα παιχνίδια γίνανε με κόσμο. Μπράβο σου. Και τώρα, αν σε αυτό δεν μπορούν σε την Τετάρτη, να, καλά λέει η ΠΑΕΑΡΙΣ, να μετατεθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να φτάσει πάνω μια εβδομάδα μετά για να μπορέσουν να προετοιμάσουν το έδαφος κτλ. Για μένα τώρα είναι μικροψυχία. Με βρίσκεις και εμένα σύμφωνο σε αυτό. Μισό λεπτό, ρε Παπαδόπουλε. Ομοσχοβίτης ήταν, ρε. Με βρίσκεις και εμένα σύμφωνο, σου λέω, ρε. Σύμφωνα. Ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει να δείξουν η ΑΕΚ και η ομάδα μου μικροψυχία, δεν έχουν να φοβηθούν και τίποτα. Ναι. Να δεχτεί και να παίξει με κόσμο, να δεχτεί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ να παίξει με κόσμο. Και τα παιχνίδια που δεν θα πρέπει να γίνουν με κόσμο είναι αυτά ακριβώς που δεν γίνανε στον πρώτο γύρο των play-offs, στο δεύτερο γύρο, εκτός αν αποφασίσουν οι ομάδες που παίζουν το δεύτερο γύρο να παίξουν μαζί με κόσμο. Εντάξει, άλλο αυτό. Δηλαδή πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα τα πράγματα. Εγώ αυτά που δεν μου αρέσουν να μου κάνουν, δεν θέλω να μου τα κάνουν και σε μένα. Έτσι. Δηλαδή, σε αυτό το θέμα δίνω στον Άρη και τον Ολυμπιακό δίκιο, ότι τα παιχνίδια του κυπέλου πρέπει να γίνουν έστω με μία συμμετοχή, ας πούμε, έστω και 3.000 κόσμο, ρε παιδί μου, 4-5. Όσο μπορούν να δείξουν μια συμβουλή, ξέρω εγώ, ένα υγειονομικό επιτελείο, ας πούμε, να πούνε ότι εντάξει, υπάρχει ασφάλεια με τόσο κόσμο. Καταλάβατε. Σε αυτό αλλά από την άλλη πλευρά όμως, η ταύτιση Ολυμπιακού και Άρη, ακόμα και στις ανακοινώσεις και στις δηλώσεις που βγαίνουν, που είναι ντάλε κουάλε, λες και τις γράφει το ίδιο γραφείο, εκεί με βρίσκεις αντίθετο, Παπαδόπουλε. Πώς θα γίνει. Γνώμη σου είναι και τη σέβομαι. Δεν την ασπάζομαι. Μα γνώμη μου τώρα, ρε εσύ, Παπαδόπουλε, έλεγες. Δηλαδή, γνώμη σου είναι. Αφού και εσύ εμέσως πλήν σαφώς το αποδέχεστε. Δεν έχω αποδεχθεί τίποτα, φίλε. Αυτά είναι δικά σας. Αυτά είναι δικά σας. Μην κάνεις το στουρθοκάμιλο. Δεν κάνω το στουρθοκάμιλο. Δεν σχολιάζω, ρε φίλε. Δεν σχολιάζω. Τι να σου πω. Όπως εσείς λέτε πολύ εύκολα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ εύκολα το λέτε. Ναι. Λοιπόν, τι να πούμε και για το Ολυμπιακό Σάρι. Αφού βγήκε ο Γαγκάτσης και είπε ότι είμαστε σε συνεννόηση με τον Παναθηναϊκό. Δεν βγήκε κανένας από τον Άρη Ολυμπιακό και να πει ότι είμαστε σε συνεννόηση. Τι να σε κάνω.
Βάλε τον επίλογο γιατί έχουμε άλλους τρεις μόνο. Ναι. Να σου πω κάτι γιατί δεν το λέτε. Γιατί εσείς ξεπεράσατε τα όρια της συνεννόησης. Εσείς είστε στα όρια του μικρού δωματίου. Καμαρούλα μου γλυκιά. Εκεί είστε. Στη συνεννόηση μείναν. Βάλε τον επίλογο. Τίποτα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έχουμε πάει πολύ καλά, Νικόλα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Κάναμε 2-2. Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Είστε καλά. Καλά λέμε. Καλά, μωρέ. Εντάξει. Ωραία. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Θέλω να πω για τον προηγούμενο. Ναι. Να κόψει τα coffee shop εκεί που είναι και να παίρνει κανένα τηλέφωνο από το σπίτι γιατί όλο φαντάσματα βλέπει. Μάλιστα. Αν το κόψει λίγο, μπορεί να δει και καμιά άσπρη μέρα. Ναι. Εντάξει, μέχρι χθες η Χάρτινη κοιμάω μάω και σήμερα καλιά. Ναι. Εσύ. Αυτά έχω να πω για τον κύριο εκεί. Τα coffee shop καλά θα κάνει να τα κόψει. Πρωί πρωί στο coffee shop. Ας καθίσει και σπίτι του λίγο. Γεια σας. Γεια σας, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Βεβαίως, κύριε. Γελάω με τον προηγούμενο για τα coffee shop που έλεγες. Ωραία τα coffee shop. Δεν έχουμε πάει, δεν έχω βρεθεί. Αλλά έχω ακούσει μήπως καλά, πρέπει να πάει εκεί όμως, γιατί και εσείς κάποτε τον βρήκατε τον Ολυμπιακό, αλλά τώρα είστε κόλος και βραγκή. Σου ζητώ να ανακαλέσεις, δεν εκφράζεις για αέρα αυτές. Πισινός. Εντάξει, τι είπα, δεν είπα κάτι. Το ανακαλούν τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω κάτι στην ανακοίνωση του Άρη, ας πούμε, και για εσάς τους Αριανούς γενικώς. Ναι. Πού ήσασταν όταν ο ΠΑΟΚ έλεγε στα play-off από το πρώτο παιχνίδι, είμαι κόσμος σε όλα τα παιχνίδια ή σε κανένα? Πού ήσασταν να βγάλετε ανακοίνωση? Δεν σας άκουσα πουθενά. Γιατί έβγαλε κανένας ανακοίνωση? Εδώ ρε φίλε, με πλήττουν άμεσα εμένα για ένα μάτς και που κρίνεται μεγάλο κομμάτι της φετινής χρονιάς. Γιατί να βγάλω ανακοίνωση τότε? Ποιος έβγαλε ανακοίνωση τότε? Συγγνώμη, γιατί τα play-off δεν είναι. Γιατί προσπαθείτε επικοινωνιακά να φέρετε κάποια πράγματα υπέρ σας, ενώ αντιλαμβάνεσαι όπως αντιλήφθηκε μέχρι και άλλος από την Ολλανδία, ρε φίλε, αντιλήφθηκε παρά τα όσα άλλα λέει ότι είναι το δίκαιο και το σωστό. Δίκαιο είναι. Ναι, εγώ το πιστεύω. Ωραία. Το δίκαιο. Τότε τι. Έτσι. Αλλά από τη στιγμή όμως που είπαμε, ο ΠΑΟΚ βγήκε και είπε ότι σε όλα τα παιχνίδια των play-off με κόσμο ή σε κανένα. Δεν βγήκατε όμως εσείς να πείτε τίποτα σε όλα. Γιατί? Αλλά θέλετε όμως από εδώ και πέρα να είμαστε. Εμείς παίξαμε τον Ολυμπιακό χωρίς κόσμο, αλλά θα πάμε στο Καρασκάκι με κόσμο. Όχι, δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι με αυτό που λέει ο ΠΑΟΚ, ότι σαν μας θα πήγαινα να χωρίς κόσμο, να γίνω χωρίς κόσμο και στο δεύτερο γύρο των play-off. Και ούτε ο Άρης είπε ποτέ ότι είναι αρνητικό σε αυτό το κομμάτι. Μην μπερδεύεσαι. Μάλλον τα έχει μπερδέψει λίγο. Ναι, δεν βγάλατε όμως καμία ανακοίνωση. Γιατί ρε φίλε, ποιος έκανε ανακοίνωση? Γιατί πρέπει να βγάλω εγώ ανακοίνωση? Γιατί, για ποιο πράγμα να βγάλω ανακοίνωση? Για τον Άρη μιλάω τώρα. Ποιος την έβγαλε την ανακοίνωση αυτή που είπες προηγουμένως? Τώρα έβγαλε ανακοίνωση, ρε φίλε, γιατί αφορά το κύπελο. Γιατί λέει, αποφασίσαμε να έχουμε κόσμο στα γήπεδα και σωστά αποφασίσαμε. Και λέει με αστείες δικαιολογίες ότι δεν θα έχει κόσμο στους ημιτελικούς του κυπέλου. Ναι. Τα έχετε μπερδέψει λίγο στο μυαλό σας. Δεν πειράζει. Όχι, δεν έχω μπερδέψει τίποτα. Τα έχετε μπερδέψει λίγο. Γιατί εσύ κοιτάς μόνο το συμφέρον του Άρη. Εσύ και εσύ κοιτάς μόνο το συμφέρον του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Θα μου πεις εμένα ότι κοιτά το συμφέρον της ομάδας μου όταν και εσύ κάνεις το ίδιο. Θες να με τρελάνεις τώρα? Όχι, δεν κάνω το ίδιο. Γιατί ο ΠΑΟΚ είπε ότι είσαι όλα τα παιχνίδια, είσαι κανένα. Γιατί ο Άρης τι είπε? Ο Άρης τώρα βγαίνει μόνο για τον κύπελο να πει. Όχι ρε φίλε, δεν λέει μόνο για τον κύπελο. Λέει στην προκειμένη για την απόφαση της ΕΠΟ. Δεν είπε κάτι να μην έχει κόσμο στα play-off. Πας καλά ρε. Μην μπερδεύεσαι. Τι είπε, δηλαδή δεν είπε ότι εμείς θέλουμε κόσμο μόνο για τον κύπελο? Όχι. Αυτό δεν είπε, εγώ αυτό άκουσα από σένα. Τι λέτε? Τι είπε? Ρε, το πρόβλημα του Άρη είναι ότι δεν θα έχει κόσμο στο μας με την ΑΕΚ. Δεν είναι το θέμα τα play-off. Δεν αφαιρθήκε στα play-off. Ο Άρης λέει από τη στιγμή που αποφασίσαμε όλοι να έχουμε κόσμο στα play-off, πρέπει να έχουμε και στο κύπελο. Ναι, εκείνο σας και εσάς και εσάς. Και εμάς όταν μας έκαιγε όμως για τα play-off, είσαι όλα με κόσμο, είσαι κανένα, δεν βγάλατε καμιά ανακοίνωση. Μα ποτέ. Γιατί να βγάλουμε, ρε φίλε, έβγαλε κανένας. Ο Άρης είπε ότι θέλει κόσμο στα play-off, δεν σε καταλαβαίνω. Μα ο Πάουκ δεν το είπε. Δεν είχε βγάλει ανακοίνωση, ο Πάουκ είπε, είσαι όλα τα παιχνίδια με κόσμο. Έχεις βγάλει εσύ ποτέ ανακοίνωση για μένα?
Τι ζητά τώρα, ζητά κάτι το οποίο δεν υπήρχε λόγο να γίνει. Μιλάμε για όλε τι ομάδε, δεν μιλάμε μόνο για μένα και έχετε, για εσένα. Έχετε μπερδευτεί και δεν θα βγάλουμε άκρη, γι' αυτό συνεχίστε με κάποιο άλλο θέμα, σα παρακαλώ. Έχετε, έχετε μπερδευτεί. Εσύ δεν θέλει να καταλάβει. Εγώ μια χαρά καταλαβαίνω, εσεί έχετε μπερδευτεί. Γι' αυτό. Καθόλου δεν έχω μπερδευτεί. Πάμε παρακάτω. Και. Ναι. Ρε Μοσχοβίτη. Μοσχοβίτης. Παρακαλώ. Γιατί ρε, δεν μιλάς εσύ, ρε, γιατί δεν τους ορμάς λίγο, κύριε. Γιατί ρε, ωραία ρε. Θα είναι μεταξύ τους, εγώ τι να κάνω. Ρε όρμα τον, γιατί τον αφήσει τον Παπαδόπουλο να λέει ό,τι θέλει. δεν θέλω να τον εκνευρίζω. αν κάνεις πλάκα, Μαρέης, αν δεν κάνεις πλάκα. τι κάνω, δηλαδή είσαι σοβαρά, το λέω τώρα, εντάξει. Δεν θέλω να τον εκνευρίζω τον καλό φίλο και συνάδελφο. Όχι, να τον εκνευρίζεις, δηλαδή αυτός που μας εκνευρίζει εμάς δηλαδή. Να αρέσει σε ένα τρόπο. Θέλετε... Αυτή είναι η δουλειά του. Θέλετε εκρήξεις, θέλετε εκρήξεις στον αέρα, ψοφάτε για τέτοια, δεν αντέχει. Ψοφάτε για τέτοια, για αυτά ζείτε. Λοιπόν, Παπαδόπουλε. Έλα. Ένα τελευταίο θέλω να σου πω. Πες το, για να πάμε και στον επόμενο. Εφόσον ανεβήκατε στο άλογο το κοκκινό άσπρο. Ναι, ναι, ναι. Θα χάσετε πολλά πράγματα, να ξέρεις. Μάλιστα. Πολλά πράγματα θα χάσετε. Μάλιστα. Αυτό να το θυμάσαι που σου είπα. Το κρατώ σαν φυλαχτό. Έτσι, και σας αφήνω για να πάω στον επόμενο. Να είστε καλά. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά στον επόμενο. Τελευταίος, Νίκο. Καλησπέρα. Θα φανεί. Ναι, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Εγώ για αλλαγή δεν πήρα για τον προηγούμενο, πήρα για τον προηγούμενο. Εγώ πήρα για τον πρώτο. Εγώ πήρα. Λοιπόν, να πω λίγο για αυτόν που είπε που βλέπει φαντάσματα ο κύριος στην Ολλανδία. Ναι. Άμα ο Ντουρμισά γυρίσει στο Ρέντι θα είναι φάντασμα λογικά, δεν θα είναι φαντασματικό. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Αλλά να πω και το άλλο, εντάξει, θα αφήνω αυτό, θα γρήγορα, αυτό ήταν γρήγορα. Ναι. Ο άλλος τώρα, συγγνώμη, τώρα αυτή είναι καινούργια προπαγάνδα, με Άριος Ολυμπιακός. Ποια? Τι τώρα, βρέθηκε, αφού δεν βγαίνουν με τα σωματεία που είναι 3.000, βρέθηκε ομοσπονδία στον κόσμο που βγάζει πρόεδρο η κυβέρνηση. Άμα είναι να πάρουμε και ένα παράδειγμα να το βγάζει πρόεδρο, ξέρω εγώ, ο Αβγιανάκη συγκεκριμένα. Ξέρω εγώ, ο Μαρινάκη δηλαδή. Γιατί το πάτε από παραπλεύρο. Να τον ορίσει. Εξαρτάται από τι συνθήκε που επικρατούν στο ποδόσφαιρο τη κάθε χώρα. Εντάξει, αλλιώ είναι στην Αγγλία, αλλιώ είναι εδώ. Ναι, όχι, απλώ μου άρεσε ότι ο Γάβρο, ο δημοσιογράφο, βρήκε κάποιον που το βγάζει η κυβέρνηση και τώρα, α πούμε, αυτό γίνεται διαφήμιση για να γίνει το σύστημα αυτό. Σε μία πρώτη μέτρηση, σφιγμομέτρηση θα το πω εγώ, για την αναβολή ή όχι των εκλογών. Πήγε 55-8. Δηλαδή η κατηφόρα ήταν μεγάλη. Μάλλον αυτό. Οριακά μας λείπουν 5 ενώσεις, θα δούμε τι θα κάνουμε και τέτοια. Ήρθε. Εγώ νομίζω ξέρω ένα σύστημα κάπου που πρέπει να είναι στην Αφρική που βγάζει, όχι την ΕΠΟ, που βγάζει και τον πρωταθλητή ο πρωθυπουργός. Εγώ με τις άποψεις οι εκλογές να γίνουν άμεσα. Μπράβο, Νίκο. Να γίνουν άμεσα για να φύγουν άμεσα. Λοιπόν. Αυτός. Έγινε, Νίκο, καλά. Δεν θα πάω να πρωτοβουλία τα μία. Έλα, έλα φίλε μου. Να πω και ένα τελευταίο. Εντάξει, αυτό τώρα που γίνεται είναι αδικία για τους Αριανούς, τους καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω δηλαδή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά όμως, ναι. Ο Άρης είχε, ο Καρυπίδης πήγε στο δικαστήριο εκεί πέρα με τον Μελισανίδη. Άμα ήθελε να σπάσει αυγά και να διεκδικήσει, θα μπορούσε να σπάσει αυγά και να διεκδικήσει. Τι να σου πω. Άρα θέλω να πω. Τι γίνεται τώρα, επειδή εδώ πέρα εμπλέκεται πάω ΚΑΕΚ ότι είναι ο γραμμένος και μπορούμε να στοχεύσουμε και πάω ταυτόχρονα, εδώ μπορούμε να σπάσουμε αυγά. Όταν όμως να σπάσει αυγά με το ΠΟΚ, ας πούμε, δεν τα σπάει τα αυγά. Γιατί ρε φίλε, για την ΑΕΚ δεν έχει πει τίποτα μέχρι στιγμής. Θα μπορούσε να σπάσει αυγά. Και επικοινωνιακά αυγά. Δεν περνάει. Όπως ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε στην Αθήνα και ζημιώθηκε, έτσι, θα μπορούσε να σπάσει αυγά και ο Άρης. Να διεκδικήσει πράγματα. Πώς να σπάσει αυγά δηλαδή και να ζημιωθεί, ας πούμε. Δεν έφτασε μέχρι το δικαστήριο εκεί πέρα για το αν ας πούμε, έγινε παρενόχληση στο διαιτητή, ας πούμε. Εντάξει, εσύ δεν πήγε στο δικαστήριο, απλά δεν κατέβηκε στο παιχνίδι. Απλά. Ναι, όχι, απλά ναι. Δεν είναι απλό. Ναι, οκ. Okay. Που και πάλι ο Άρης αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνει, γιατί δεν μπορεί να το σηκώσει οικονομικά όπως σηκώνει ο Πάκ του Σαββίδη, ας πούμε. Εντάξει, ο Σαββίδης το σηκώνει οικονομικά αυτό το πράγμα. Ντάξει, και έφαγε και μπορεί και να το πει τώρα παράδειγμα, δεν κατεβαίνω στο μάτι. Ας πει, ας πάει στα αυγά. Η πρόταση που κάνει αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πολύ καλή. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις Δετάρτη με κόσμο, όρισε τους άλλη ημερομηνία και κάντο. Έχουμε περιθώριο μέχρι τελειώσει χρονιά. Κάντο τους άλλη ημερομηνία. Έχει δίκιο. Τέλος, καλό θα ήταν να ήταν τα πράγματα ακριβώς δίκαια και με καθαρά αθλητικό πνεύμα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι παίζουν και άλλα παιχνίδια. Όλοι έτσι, ξέρουμε ΠΑΟΚ... ότι είναι ο νόμος του ισχυρού στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει. Είναι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα χρήματα με το Σαββίδι, αλλά έχει σπάσει και αυγά. Και ο Άρης, άμα θέλει, να σπάσει και ένα αυγό.
έτσι, που πήγαν στο δικαστήριο εκεί πέρα με τον Μηχανίδη και δεν είπαν τίποτα, και να διεκδικήσει, πώς το λένε, με αξιώσεις. Τώρα, μην κατεβείτε, άμα σπάστε αυγά, μην κατεβείτε, πέστε, δεν κατεβαίνουμε. Θα κατέβω και θα τους περάσω κιόλας. Μακάρι. Καλώς, αυτά. Να σε καλά, να σε καλά. Yeah. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Δεν έχουμε άλλους, άρα πιστεύω ότι φτάνουμε σε ένα καλό φινάλι. Όπως 4 έχουμε, ρε φίλε. Μεγάλη πυρκαγιά στο Μαρτίνο ή Μαρτινό, τονίζεται. Μαρτίνο. Και έκλεισε η εθνική κιόλας. Ναι. Ποιος επισκέφτηκε σήμερα, ποιος έβλεπε κάτι νέα πυροσβεστικά οχήματα που ήρθαν από το Ισραήλ, νομίζω. Είδες. Πήγε στο Μαρτίνο, κυρίως Μητσοτάκη, θα βγει να πείτε κανένα. Όχι, δεν πήγε στο Μαρτίνο. Αλλά κάτι από αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ έβλεπε κάτι πυροσβεστικά. Έχω δει να παίζουν παντού φωτογραφίες σήμερα, κάτι οχήματα και τέτοια. Γιατί βάλαμε πίτες για να τεστάρουμε τα πυροσβεστικά. Τι να σου πω. Τι να σου πω, φίλε, μάλιστα. Λοιπόν. Νίκο, αυτά δηλαδή. Νομίζω αυτά. Καλά πήγε και η σημερινή εκπομπή. Την άλλη εβδομάδα δηλαδή, κανονικά. Δευτέρα, εδώ πέρα. Καινούργια εβδομάδα. Ωρε, φίλε. Νέο ξεκίνημα, νέα αγώνε. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Την πρόταση του Άρη, ναι. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι. Τρελαθούμε τελείως. Ούτε στους Μάου Μάου. Στους Μάου Μάου. Η ΑΕΚ μπήκε μέσα να παίξει μπάλα και μπήκε και το διακόψαν. Μόνο Μάου Μάου. Άμα είναι άνθρωπο φάει και Μάου Μάου, ας τολμήσουν. Νικό. Μάου Μάου Μάου. Έλα. Μάου Μάου Μάου. 55-8 φιλέ. Μόνο Μάου Μάου. Η κατηφόρα είναι μεγάλη. Κοίτα να σου πω κάτι. Εμένα αυτό το θέμα των εκλογών με αφήνει αδιάφορο, να σου πω την αλήθεια. Okay. Εντάξει. Εγώ με σαν πρέπει να γίνουν τώρα για να φύγουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Γιατί αυτή η διοίκηση. Όλοι εκεί πέρα. Όλοι. Θα φύγουν, λες, ε. Ναι. Όχι, δεν ξέρω αν θα φύγουν, όχι. Πρέπει να φύγουν όμως. 55-8, Νίκο. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι μια διοίκηση με την οποία είσαι σε μια καλή κατάσταση. Σέβομαι ότι είσαι OK έτσι όπως είσαι, η αντιμετώπιση σου απέναντί της. Εγώ δεν είμαι σε μια καλή κατάσταση. Θέλω να φύγει. Είναι λογικό. Δεν μπορώ να θέλω να μείνω. Όπως και εσύ, αν είχες μια διοίκηση στην ΕΠΟ που δεν τα πηγαίνατε καλά και σου δημιουργούσε προβλήματα, θα ήθελες να φύγει. Και όπως έχει γίνει στο παρελθόν κιόλας, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτά. Και ήθελες να αλλάξει διοικητική κατάσταση. Ναι. Για να αλλάξει κατάσταση. Και ήθελες να αλλάξει διοικητική κατάσταση στην ΕΠΟ, εντάξει, με το πέπλο της εξυγίασης. Γιατί εντάξει, τώρα όχι. Okay, με το πέπλο της εξυγίασης, θα λέγαμε, καλέ φίλε και συνάδελφε. Μην καλείτε άλλο, παιδιά. Η εκπομπή έχει κλείσει. Υπάρχει και άλλη νομερωτική μετά. Μην καλείτε. Έχουμε γίνει η πιο εμπορική εκπομπή του ραδιοφώνου. Δηλαδή, το αθλητικού Λίμπερο 107,4. Εντάξει. Αν ακούνε μέσα στο εμπορικό, ενδεχομένως να το έχουν στα υπόψη τους. Λοιπόν, ο επιτελάρχης είναι εδώ. Έτσι, μπράβο. Μαζί με τους υφισταμένους εδώ πέρα να σας δώσουν όλο το τελευταίο ρεπορτάζ πριν το Πάο Κόφι. Για τις εξελίξεις στον μπασκετικό Πάοκ θα μας μιλήσει επίσης ο Νίκος. Βεβαίως. Θα τον ακούσουμε. Με, σωστό, έτσι, γιατί υπάρχουν πράγματα που γίνονται στον μπασκετικό Πάοκ. Έχει ψωμάκι από χθες το βράδυ. Έχει ψωμάκι και θα τα μεταφέρει όλα εδώ πέρα καλός φίλος και συνάδελφος. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 18:30. Καλή συνέχεια σε όλους.